Λοιπόν, κύριε Τρίρη, θέλετε ένα σχόλιο εδώ, τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία? Γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Κουρούπλη χθες. Η αγορά των φαρμάκων. Είπε ότι ένα μέρος συζητείται να περάσει στα σούπερ μάρκετ. Η αγορά των φαρμάκων είναι ίσως η χαρακτηριστικότερη περίπτωση στην Ελλάδα των ιδεολειψιών που μας διακατέχει, όχι μόνο εμάς όσο και τους Ευρωπαίους, αλλά και από μέρους μας της παντελούς έλλειψης προγραμματισμού και ορθής σκέψης. Μιλάμε για μια αγορά πλήρως ελεγχόμενη, πλήρως ελεγχόμενη από το δημόσιο. Από την κρατική διοίκηση, από τη δημόσια διοίκηση. Και μέσα σε αυτή την αγορά που είναι πλήρως ελεγχόμενη σε επίπεδο τιμών, γιατί οι τιμές καθορίζονται διοικητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παλιά του λεγόμενου Υπουργείου Εμπορίου και τώρα του Υπουργείου Υγείας, η περίφημη Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων. Ενώ έχουμε έναν νόμο ο οποίος ορίζει ρητά και διαροπάλου ότι το φάρμακο στην Ελλάδα έχει το μέσο όρο των χαμηλότερων τριών τιμών, όχι της Ευρωζώνης, ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να έχουμε τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη, εμείς πάμε να ανοίξουμε ένα επάγγελμα δήθεν για τον ανταγωνισμό. Και αυτό δεν έθιξε ο κύριος Δουράντος και τον άκουγα και ήμουν πάρα πολύ έτσι, απορούσα. Εννοείται τώρα το άνοιγμα του επαγγέλματος. Των επαγγελμάτων φαρμακοποιών. Μέσα των φαρμακοποιών. Όταν μιλάμε για απελευθέρωση, κυρία Μιχελιδάκη, κυρία Πετούρη, ενός κλειστού επαγγέλματος, μιλάμε για απελευθέρωση με μοναδικό στόχο, έτσι λέει τουλάχιστον η θεωρία, η οικονομική θεωρία, την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών. Ναι. Σας ρωτώ, με ποια απελευθέρωση στις τιμές των φαρμάκων θα υπάρξει μείωση τιμών? Με καμία. Ας πάμε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Η περίφημη απελευθέρωσή της ποια ήταν? Όμως η αλλαγή του ελεύθερο ωραρίου, κύριε Τρίρη, δεν έφερε μείωση τιμών. Δεν διευκολύνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τους πολίτες. Μην το λέτε αυτό. Αυτό το να ήταν φαρμακεία και να ψάχνει σαν τρελό, να σου συμβαίνει κάτι και να μην βρίσκεις φαρμακείο. Και εδώ να υπάρχει τώρα ένα ωράριο το οποίο είναι διευρυμένο. Όχι, νομίζω ότι και πολλούς φαρμακοποιούς έχω ακούσει που το υιοθέτησαν και το θέλουν. Μισό λεπτό. Εδώ μιλούν τα νούμερα μόνα τους. Κυρία Μιχελιδάκη. Θέλουμε έναν κανιβαλισμό, αυτό θέλουμε. Γιατί το λέτε? Θα σας πω. Αφήστε να σας πω. Αν δεν μου επιτίθεστε έτσι, θα σας το πω. Όχι, δεν επιτίθεμε σε εσάς. Στην Ελλάδα ο κύριος Λουράντος είπε ότι υπάρχουν 11.000 φαρμακεία. Κάπου εκεί έχει δίκιο, είναι 10.800 δόσια. Γιατί έχω κοιτάξει τα νούμερα. Έχουμε 11.000 φαρμακεία σε 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Ξέρετε την αναλογία είναι αυτή? Ναι, πώς πάει? Ένα προς χίλια. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Στο Βέλγιο ξέρετε πόσα είναι? 1 προς 12.000. Στη Γερμανία 1 προς 9. Τι μου λέτε τώρα? Εγώ σας λέω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όχι, μου λέτε λάθος πράγμα. Κοιτάξτε, γιατί σας λέω θα σας πω. Πράγμα. Γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ολιγοπόλια στην αγορά. Και τα ολιγοπόλια θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Ακούστε πώς λειτουργεί το πράγμα. Γιατί εννοείται ότι δεν μπορεί να το στηρίξει ο φαρμακοποιός το διευρυμένο ωράριο. Πρέπει να πάρει υπάλληλο. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή. Θα δώσει λοιπόν και θέση εργασίας. Μα δεν έχει κέρδη. Εσύ της άλλης. Μα κοιτάξτε, αυτό σας είπα. Ότι δεν έχει θα σας το πω εγώ γιατί δεν έχει. Γιατί μιλάω με τους ανθρώπους. Γιατί κάνω ρεπορτάζ. Μισό λεπτό. Μα και εγώ μιλάω, να σας το πω. Δουλειά μας είναι. Αλλά τα νούμερα. Όχι, κοιτάξτε, για να δούμε ποιο. Δεν το πάμε σε προσωπική αντιπαράθεση. Αντίθετα. Αλλά αν το πάμε. Αλλά αν υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, είναι θεμητό. Τα φαρμακεία είναι μπουτίκ επίση. Μισό λεπτό. Να σας πω. Η Μάριο έστειξε ένα θέμα που αντιμετωπίζει κάθε. Όταν ένα φαρμακείο. Υπάρχουν διενυκτερεύοντα, κυρία Πετούρη. Ναι, και να διημερεύοντα. Όχι, κυρία Πετούρη μου. Και ανοίξτε, Σάββατο και Κυριακή και είναι ικανός ο αριθμός των διακοπών. Τότε δεν είναι σωστά κατανεμημένο σε όλες τις περιοχές. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα γεωλογικό. Πρόβλημα, η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Ναι. Έτσι. Είναι πολυκερματισμένη. Δέχομαι την άποψή σας, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε, έλα. Πάμε στην άλλη. Αν μας επιτρέπετε, γιατί ο κύριος Μπινιάρης έχει τέτοια υπομονή. Έχει πάρει φάρμακα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα πήρε την άλλη ακριβά. Λοιπόν, πάμε τώρα να